Στις Σέρες βρέθηκε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας και υποψήφιος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, για την ευκαιρία να συνομιλήσει με πολίτες και φορείς, ενώ το μεσημέρι επισκέφθηκε το επιμελητηριακό Μέγαρο, όπου συναντήθηκε με εκπροσώπους του εμπορικού κόσμου, αλλά και τον πρόεδρο Χρήστο Μέγκλα. Το κύριο Τζιτζικώστα συνόδευε ο Περιφερειάρχης Σερών Γιάννης Μωυσιάδης. Ο κ. Τζιτζικώστας χαρακτήρισε ανεύθυνη και επικίνδυνη την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ενώ τόνισε πως δεν πρέπει να χαθεί άλλος χρόνος για τη Νέα Δημοκρατία και για τον τόπο. Δήλωσε έτοιμος να αναλάβει την ηγεσία του κόμματος, προκειμένου να θέσει νέους στόχους στη Νέα Δημοκρατία, αλλά και να αποκαταστήσει τη σχέση των στελεχών με τη βάση, το οποίο και αποτελεί πρωταρχικό του στόχο. Ερωτηθείς για τα μηνύματα και τα σχόλια των μελών που έχει συναντήσει, μετέφερε την πικρία και την απογοήτευση όλων για το φιάσκο των εκλογών και εξέφρασε την πεποίθηση ότι στις εκλογές της 20ης Δεκεμβρίου η προσέλευση θα είναι μαζική και εντυπωσιακή. Ο κ. Μέγκλας από την πλευρά του παρουσίασε στον Απόστολο Τζιτζικώστα τα πιο σημαντικά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο επιχειρηματικός κόσμος, αλλά και την ανάγκη να στηριχθεί ο κλάδος πριν να είναι αργά. Στη συνέχεια, ο Απόστολος Τζιτζικώστας είχε ολικόλεπτη συνομιλία με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Σερών, Γιάννη Μπαλίτη, από τον οποίο ενημερώθηκε για τα θέματα που απασχολούν τον εμπορικό κόσμο των Σερών. Δεν γίνονται γιατί δεν έχουν κάνει τράπεζες. Και μάλιστα του Ιουνίου έργα. Του Ιουνίου έργα δεν θα τα κάνουν. Υπάρχουν ρήξεις και θα του βάζουν κάτω. Υπάρχουν δεδομένα και δεν θα έρθει θέση. Κάνουν πίσω για αυτό. Ρωτήσεις των αγωτών στα εμείς. Και όχι μόνο. Η αλήθεια είναι ότι έρχομαι σήμερα επίσκεψη στο Επιμελητήριο των Σερών σε μια πολύ κακή συγκυρία για τη χώρα. Είναι γεγονός ότι έχουν αποδείξει σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα πόσο επικίνδυνη για τη χώρα είναι αυτοί οι άνθρωποι, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι με την ανικανότητά τους και τις βαθιές τους ιδεολειψίες οδηγούν καθημερινά τη χώρα σε μεγαλύτερη ύφεση. Το βλέπουμε αυτό, είναι όλα παγωμένα. Τα προγράμματα ΕΣΠΑ, προσπαθήσαμε σε συνεργασία με τα επιμελητήρια και μάλιστα καταφέραμε να εντάξουμε τις διπλάσιες μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο πρόγραμμα μικρομεσαίων επιχειρήσεων και σήμερα είναι μπλοκαρισμένα όλα. Τα έργα του ΕΣΠΑ επίσης, ενώ είμαστε η πρώτη περιφέρεια στη χώρα για δύο συνεχείς χρονιές σε απορρόφηση κονδυλίων του ΕΣΠΑ, που σημαίνει θέσεις εργασίας, υποδομές. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ότι με ευθύνη της κυβέρνησης έχουν σταματήσει ή καθυστερούν να ολοκληρωθούν τα έργα αυτά. Ταυτόχρονα οι επιδοτήσεις των αγροτών δεν προχωρούν. Η οικονομία βυθίζεται στην ύφεση μέρα με τη μέρα. Ο προϋπολογισμός αυτός που ψηφίστηκε προχτές αποτυπώνει και την αποτυχία αυτής της κυβέρνησης. Ξεκάθαρα, το 95% του προϋπολογισμού είναι μέτρα λιτότητας. Θέλουμε 5,7 δισεκατομμύρια νέα μέτρα για τη χρονιά που μας έρχεται. Κατά 2 δις μειώνουν τις συντάξεις πρόεδρε, το ΕΚΑΣ, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, η ανεργία προβλέπεται να αυξηθεί μέσα στον προϋπολογισμό του. Μια κυβέρνηση η οποία υποσχέθηκε ότι εκλέγεται για να βοηθήσει τη χώρα να βγει από τα διέξοδα. Και όχι μόνο δεν σημαίνει αυτό, αλλά τη βυθίζει ακόμη πιο βαθιά στα διέξοδα. Και σήμερα λοιπόν χρειάζεται περισσότερο από ποτέ μια ισχυρή αντιπολίτευση. Αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία θα αντιπολιτευτεί αυτή την επικίνδυνη κυβέρνηση για ένα διάστημα και σύντομα, αφού αναγεννηθεί η ίδια, αλλάξει σε νοοτροπία, δομές, πρόσωπα, θα κοιτάξει να διεκδικήσει και πάλι την εμπιστοσύνη του κόσμου. Διότι δεν είναι δυνατόν, πρόεδρε, σήμερα να συνεχίζουμε με μια πολιτική η οποία στηρίζεται στην υπερφορολόγηση, η οποία στηρίζεται σε ένα μεγάλο υδροκέφαλο κράτος που βάζει εμπόδια στο επιχειρήν, εμπόδια στον επαγγελματία, εμπόδια στους ίδιους τους πολίτες. Εμείς χαιρόμαστε πολύ κάτι. Σας καλωσορίζουμε και σας έναν περιφερειακό, και σας έναν περιφερειακό και όλους τους φίλους που μας παρευρίσκονται. Είναι χαρά μας να ρίξει τόσο και με την ειδική συγκέντρα, γιατί κάθε φορά που βρισκόμαστε, ανταλλάσσουμε απόψεις και λύνουμε κάποια από τα προβλήματα που έχουμε. Σε πολλά από αυτά που είπατε συμφωνούμε. Αισθανόμαστε ότι
υπάρχει μια θηλιά η οποία πνίγει τους επαγγελματίες, του λένε τα νούμερα, του λέει η καθημερινότητα, αυτοί που κλείνουν, τα στοιχεία του επιχειρητηρίου, όλα δείχνουν ότι συνεχώς κλείνουν επιχειρηματίες και μειώνουμε το εργασιακό. Πολλές φορές παραγγείλω, αυτή είναι η αλήθεια. Και τώρα είναι η ώρα να προχωρήσουμε ακόμη πιο τολμηρά στα βήματα που χρειάζονται και στις μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται και στο κράτος.